Τουρκία, Ελλάδα, συμμαχία, μάλλον. Πρέπει να πούμε στα ελληνικά τι ερωτήσει, ρε. Όχι, παιδιά, να το κόψουμε στο μοντάζ. Πάμε για να αρχίσουμε. Καλώς ήρθατε, πέμπτο podcast της ΚΝΕ. Είμαστε εδώ, είμαι ο Μάρθος. Είμαι ο Νότης, καλησπέρα παιδιά. Είμαστε για άλλη μια φορά στο στέκι πολιτισμού της ΚΝΕ στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Λευτέρη Νικολάου, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του κόμματος και ευρωβουλευτής του κόμματος. Είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, κάναμε μια παύση από το κορονοϊό. Είχαμε τον Ζάχαρη μια πολύ ωραία κουβέντα και για τα σκίτσα. Σήμερα είπαμε λίγο να επανέλθουμε στο κομμάτι όμως πιο διεθνή, να το δούμε πώς γίνεται συνολικά σε όλο τον κόσμο. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στον κόσμο. Έτσι, σωστά, ποιητικά. Και επειδή εσύ γυρνάς και λίγο τον κόσμο παραπάνω, έχεις και μια εικόνα λόγω ότι είσαι ευρωβουλευτής, είπαμε να μας φέρεις και εσύ μια εικόνα. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι πάνω κάτω, βλέποντας και το ίντερνετ, διαδίκτυο, εφημερίδες, βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Βλέπουμε πολύ άσχημα νούμερα παγκοσμίως. Είδαμε τώρα φωτογραφίες πολύ άσχημες, ομαδικούς τάφους, δύσκολες εικόνες. Και σιγά σιγά νομίζω ότι βλέπουμε στη ΣΥΠΑ, ας πούμε, που βλέπουμε και από τις χειρότερες εικόνες, με χιλιάδες θύματα κάθε μέρα. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αμερικάνικο όνειρο σαν να σπάει. Βλέπουμε δηλαδή ότι εκεί πέρα το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει. Δεν είχε και ποτέ δημόσιο σύστημα υγείας. Και μία εικόνα από εκεί, το τι έχουμε ακούσει. Πραγματικά έτσι όπως το λες είναι. Μάλιστα, λες American Dream. Αν δεν ήταν τόσο ψυχοπλακωτική η πραγματικότητα, εμένα θα μου θύμιζε Arizona Dream, λόγω του σουρεάλ της κατάστασης, πραγματικά. Πραγματικά, μιλάμε, το αμερικάνικο όνειρο είναι σήμερα η ομαδική τάφη ανθρώπων που ζουν κατά χιλιάδες στις εργατικές πολυκατοικίες, στις φτωχοσυνοικίες του Bronx, της Νέας Υόρκης κτλ., οι οποίοι πραγματικά όντας παραπεταμένοι έξω από οποιοδήποτε δείχτη, να το πούμε έτσι, κοινωνικών δικαιωμάτων, από οποιοδήποτε πλέγμα κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι εκατοντάδες, είναι δεκάδες εκατομμύρια, συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι στις ΗΠΑ, δεν μπορούν να βρουν που να ακουμπήσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι και μια χώρα που ποτέ της δεν είχε δημόσιο σύστημα υγείας. Είχε ένα ωραίο άρθρο ο καθηγητής που είχε έρθει την πρώτη φορά, ο Ανδρέας Παρβόπουλος, στο Ριζοσπάστη, που έλεγε το πώς ιστορικά ποτέ δεν είχε, ούτε με την πίεση της Σοβιετικής Ένωσης, δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί πάντα αναπλήρωνε τους εργαζόμενους από τους μετανάστες που ερχόντουσαν. Και ήρθε τώρα αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μην μπούμε τώρα σε καμία πολύ βαριά συζήτηση, αλλά με την ανάπτυξη του καπιταλισμού, ιδιαίτερα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, προκύπτει ένα πρόβλημα για τους εργοδότες καπιταλιστές. Ότι χρειάζονται να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο κοινωνικών δικαιωμάτων, όχι για την ψυχή της μανούλας τους, ούτε επειδή ακριβώς θέλουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και τα λοιπά, με πολλά εισαγωγικά και τα τέτοια. Χρειάζονται μια εργατική τάξη η οποία να μπορεί να ακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία, στην επιστήμη, άρα χρειάζεται να είναι όλο ένα και πιο μορφωμένη. Χρειάζεται μια επιδημία, μια ασθένεια κτλ. Να μην βγάζει off τεράστια κομμάτια της παραγωγής. Άρα υπάρχει ανάγκη να φτιαχτούν κάπως πιο δομημένα συστήματα υγείας, ασφάλισης, πρόνοιας. Και στην ίδια τη χώρα μας, στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, η έννοια αυτού του συστήματος υγείας εθνικού, πώς να το πω κάπως, για τους εργαζομένους που να έχουν πρόσβαση και τέτοια, είναι αποτέλεσμα της πανδημίας του δάγκιου πυρετού, ξέρω εγώ, ή κάποιες άλλες από αυτές τις πανδημίες που έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα. Το θέμα είναι ότι όταν, ας πούμε, περιγράφει έτσι γλαφυρά ο Μάρξ το κεφάλαιο και λέει ότι ο καπιταλισμός είναι σαν βρικόλακας, γεννιέται μέσα από το αίμα που ρουφάει από την εργατική τάξη και το οποίο το στάζει και από κάθε πόρο του, φτάνει και σε ένα παραλογισμό. Ποιος είναι ο παραλογισμός? Ότι εκείνα τα οποία ο ίδιος δημιουργούσε, όταν έρχονται εμπόδιο στην ανάπτυξη της κερδοφορίας του, δεν τον νοιάζει καν να τα γκρεμίζει κιόλας. Και τα συστήματα υγείας, τα οποία κατακτήθηκαν με αγώνα χρόνων, ρε παιδί μου, σε όλες τις χώρες, με μπροστάριδες, πώς να πω, αυτό που λέμε τα ταξικά ρεύματα, μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, αυτά που ήταν ενάντια στην εργοδοσία, παλεύαν για τις σύγχρονες ανάγκες, όπως αυτά εκφράζονταν σε όλες τις χώρες. Πιο ισχυρά, βέβαια, στις χώρες όπου υπήρχε ισχυρή παρέμβαση των κομμουνιστών, με την εμπειρία των σοσιαλιστικών χωρών που επηρέαζαν.
Τώρα πια όταν βλέπουν ότι είναι ένας μεγάλος τομέας που είναι έξω από την καπιταλιστική κερδοφορία, σου λέει ότι... Δεν χρειάζεται. Δηλαδή... Εντάξει, και αυτός ο κινησμός που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, νομίζω όλοι αγανακτούν και με τον Τραμπ και με τον Τζόνσον, ας πούμε, Αμερικές, Αγγλίες κτλ. Νομίζω ότι για οποιονδήποτε άνθρωπο του φαίνονται εξωπραγματικά, έξω από την ανθρώπινη συνείδηση, ας πούμε. Αλλά σου λένε και γιατί πάνε να μας πείσουν ότι υπάρχουν και προοδευτικές κυβερνήσεις και αριστερές κυβερνήσεις, Ισπανίες, Ιταλίες, το σκανδιναβικό μοντέλο που λένε κτλ. Εκεί τι διαχείριση, δηλαδή τι γίνεται. Εντάξει, νομίζω. Έχουμε όλοι τώρα εδώ στην Ελλάδα μια πάρα πολύ πλούσια εμπειρία. Μια μεγάλη εμπειρία, αυτό που συνέβη με την λεγόμενη αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Καραμπινάτη, Σοσιαλδημοκρατία, τύπου ΠΑΣΟΚ και μάλιστα του ΠΑΣΟΚ του τελευταίου δηλαδή, της προηγούμενης δεκαετίας, ας πούμε, πώς να το πω. Ναι, αφού από εκεί το αφήσανε, δεν πρέπει να συνεχίσουν. Στην πραγματικότητα, το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι, ρε παιδί μου, όποια κυβέρνηση αναλαμβάνει, ανεξάρτητα από το χρώμα, το μέγεθος της ρήγας, τον προσανατολισμό, τις διακηρύξεις, επειδή είναι κυβέρνηση της αστικής εξουσίας, δηλαδή των βιομηχάνων, των καναλαρχών, των μεγάλων εργοδοτών κτλ., σε τελική ανάλυση αυτό που θα πάει να εκφράσει είναι και το γενικό καλό για αυτούς, το γενικό συμφέρον των μονοπωλιακών ομίλων. Γι' αυτό και βλέπεις ότι, για παράδειγμα, στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης που ζήσαμε πριν από περίπου 10 χρόνια, να πω, κοντά-χοντρά, όλες οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες παγκοσμίως εφάρμοσαν μία ρετσέτα, μία συνταγή. Έτσι, ναι. Συγκεκριμένη. Τι, φορτώνω τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους, στη φτωχολογιά, στα φτωχαλά καστρώματα, στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, στα παιδιά τους. Τα φορτώνω εκεί, κόβω μισθούς, επιδόματα, κοινωνικά δικαιώματα, πρόσβαση στην ασφάλεια, στην υγεία, εμπορευματοποιώ, ιδιωτικοποιώ, φούλα, βέρτα κτλ. Τους φλωμώνω στο ψέμα αντίστοιχα ότι όλοι μαζί να περάσουμε την κρίση. Και αυτό ήταν. Βλέπουμε πάντως την ίδια εικόνα πάνω κάτω παγκοσμίως. Είναι αυτή η συνταγή, ας πούμε, που με τα διαφορετικά της λίγο μείγματα η λογική του κέρδους πάντα μπαίνει. Γι' αυτό και αποφάσισαμε σήμερα να κάνουμε και αυτές τις ανταποκρίσεις. Είπαμε σήμερα να συνδεθούμε με διάφορες χώρες παγκοσμίως. Θα κάνουμε ένα tour. Θα ταξιδέψουμε λίγο που είπες. Οπότε να πάμε πρώτα. Παιδιά, δεν ταξιδεύουμε κι εμείς όμως, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε και στους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν. Καραντίνα ισχύει για όλους. Εννοείται. Και νομίζω, εντάξει, δεν θέλω τώρα μακριά από μένα να αβαντάρω μένουμε σπίτι, Κυριάκο Μητσοτάκη κτλ. Αλλά θέλει προσοχή. Γιατί το λέω αυτό. Η τάση είναι τώρα να πάνε να... Επειδή, όπως είπαμε πριν, είναι φρικόλακες αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέρει. Ενώ θα περίμενε κανείς να μπει σε μια φάση τώρα του φοβά το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, λόγω η κρίση καπιταλιστική που έρχεται, η κρίση υγειονομική που έχεις τώρα με τον κορονοϊό, τι θα γίνει. Όταν μυρίσουν αυτοί την πιθανότητα κάθε χώρα να βγάλει τα δικά της μονοπόλια μπροστά στην κούρσα, να καλύψει το έδαφος, έτσι ώστε ενδεχομένως να τη σκαπουλάρει, να μην χωθεί τόσο βαθιά στην επόμενη κρίση. Όταν μυρίζει λοιπόν το αίμα, δεν κάνουν πίσω σε τίποτα. Τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να σπρώχνουν τα μέτρα αυτό, το lockdown exit που λέει η Κομισιόν. Βγήκε η Ούρσουλα von der Leyen, η πρόεδρος της Κομισιόν, και είπε να δούμε τη στρατηγική για την έξοδο από τον περιορισμό. Και υποτίθεται ότι τις χωθήκανε διάφοροι αυτοί οι φίλοι των λαών, ας πούμε, ναι, τύπου Μακρόν, που τσακίζει τώρα 2 χρόνια την εργατική τάξη της Γαλλίας, την έχει τσακίσει με ματσούκι και με φόρους και με φορολογία και για το ασφαλιστικό, και λυπεί σαν το Μακρόν και λέει, μα τι είναι αυτά που λες εδώ, ο κόσμος πεθαίνει και τέτοια. Αλλά όμως σιγά σιγά, σήμερα βλέπουμε Ισπανία, πάμε για χαλάρωση. Στη Γερμανία επίσης πάμε για χαλάρωση. Η Αυστρία συζητάει μέτρα. Στη Δανία κάνουν ήδη συζήτηση. Και κάνουν ήδη συζήτηση ενώ ξέρουν και όλοι οι γιατροί, οι επιστήμονες κτλ. Τι σου λένε? Σου λένε ότι όσο δεν έχεις εμβόλιο, δεν έχεις ξεμπερδέψει με τον ιό. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορείς, άμα πας να χαλαρώνεις τώρα, να ξεφύγεις από το πρώτο κύμα και να σε πιάσει το δεύτερο. Το Σεπτέμβριο που όλοι συζητάνε. Βέβαια. Αλλά έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν κολώνουν, συγγνώμη για την έκφραση. Κάνε ένα πρόβλημα. Δεν θα κάνουν πίσω πουθενά.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν τους δοθεί έστω και μία δυνατότητα να βγουν πιο μπροστά από τους ανταγωνιστές τους, δεν θα κάνουν πίσω. Επειδή μιλάμε και... Τώρα σας χάλασα τη ροή του προγράμματος. Όχι. Ξεκινάει σήμερα, αυτές τις μέρες, ξεκινάει η επιχείρηση Ειρήνη. Ωραίο όνομα. Ειρήνη στα αγγλικά. Πολύ καλό. Ειρήνη. Τι είναι η επιχείρηση Ειρήνη, που ξεκινάει τώρα, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι η ευρωπαϊκή και νατοϊκή επιχείρηση στη Λιβύη, που στέλνει εκεί στρατεύματα, για να επιβάλλει υποτίθεται το εμπάργκο όπλων, για να σταματήσει ο εμφύλιος στη Λιβύη. Ο εμφύλιος που ποιος τον δημιούργησε, ας θυμηθούμε. Μην τα λες όλα εδώ τώρα, μην τα λες. Παξ Ρωμάνα, ας πούμε, αυτό. Δεν ξέρω, η Γαλλία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία, μήπως είναι και αυτή εκεί. Ξέρω εγώ. Ε? Το τσέκατα. Λοιπόν, μήπως αυτοί πήγαν εκεί και εισέβαλαν μαζί με τους Αμερικανούς, δηλαδή ευρωνατοϊκοί, και δημιούργησαν τον εμφύλιο που γονάτισε το λαό της Λιβύης. Γιατί, για να βάλουν χέρι στο πετρέλαιο. Λοιπόν, τώρα πάνε εκεί πάλι. Γιατί, όπως έχει προκύψει η κατάσταση το τελευταίο διάστημα, είναι έντονος ανταγωνισμός. Έχει πάψει η παραγωγή πετρελαίου στη Λιβύη. Υπάρχει γενικό πρόβλημα στην αγορά του πετρελαίου. Μεγάλη αντιπαράθεση. Σαουδική Αραβία, Ρωσία, ΗΠΑ. Η ΗΠΑ φαίνεται να χάνουμε. Άρα σου λέει, θα μπούμε τώρα εκεί να εξασφαλίσουμε να βάλουμε χέρι στο πετρέλαιο. Λοιπόν. Και ποιος είναι από τους πρώτους ο οποίος τρέχει να συνδράμει στην αποστολή Ειρήνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στέλνει πλοία, δίνει τη βάση της Σούδας ξανά για κάλυψη και υποστήριξη. Δηλαδή, πώς να το πω. Έδωσε όμως και ένα 400 σε το 10% των ανέργων. Οπότε κάπως τα μοίρασε στο πώς που θα δώσει τα λεφτά, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, ναι, γιατί τώρα είμαστε και στη φάση της πλειοδοσίας. Ναι, ναι. Όποιος πει ότι θα δώσει περισσότερα, έτσι κερδίζει. Κάτι θα πάρει. Η Νέα Δημοκρατία λέει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει, εμείς φτιάξαμε το μαξιλάρι. Να χρησιμοποιήσουμε το μαξιλάρι. Που τι είναι το μαξιλάρι, ρε παιδιά, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φτιάχτηκε. Σου κόψανε ακόμα και το ΕΚΑΣ. Δηλαδή, αυτό ένα βοήθημα που έπαιρνε η πιο χαμηλή διαστρωμάτωση, ας πούμε, των συνταξιούχων που πραγματικά έτσι δεν έχουν το προστοζήν. Σου μειώσαν τους μισθούς, σου μειώσαν τις συντάξεις, σου μειώσαν τα επιδόματα, σου κόψαν την πρόσβαση. Αυτά τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με τις υπογραφές, βέβαια, της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα έρχεται και σου λέει, ας πούμε, ο Τσίπρας και τα λοιπά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σαν άλλοι προφήτες, ότι εμείς το ξέραμε ότι έρχεται μια κρίση και τα βάζαμε στην πάντα έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα δώσουμε στον ελληνικό λαό στην κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή, πώς να το πω, το άλλο με το ξέρεις. Αυτό είναι της ηλικίας μου. Αλλά λέω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα καλό αφήγημα. Τη στιγμή που γίνεται εδώ πανδημία, που μετράς σε εκατοντάδες χιλιάδες τα κρούσματα, που χώρες, επειδή κάποια στιγμή είπαμε και σκανδιναβικό μοντέλο κτλ., σαν τη Σουηδία, λένε ότι περιμένουμε χιλιάδες θανάτους. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Υγείας της Σουηδίας πριν από μερικές μέρες. Εσύ τι πας και κάνεις? Συνεχίζεις τις επεμβάσεις, τις στρατιωτικές, στον ανταγωνισμό σου με Κίνα-Ρωσία για να βάλεις χέρι στην ενέργεια. Συνεχίζεις τους πολέμους που γίνονται στην περιοχή, σε Λιβύη, σε Συρία. Συνεχίζεις τις επεμβάσεις στο Μάλι, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Μάλιστα, ο Ριζοσπάτης με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είπε ότι και το ελληνικό κράτος, λέει, έκανε προκήρυξη πολιτικού προσωπικού να πάει στο Μάλι και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Και μάλιστα η κατεύθυνση ήταν να έχουν μαζί τους αυτοί που θα πάνε Αλεξής Φερογγυλέκος και Βαλιστικό Κράνος. Γιατί θα πάνε, λέει, να συμβουλεύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας. Συζήτηση χρειάζονται αυτά. Βέβαια. Μπορεί να μπει στο γραφείο να κάνεις διάλογο με τον συνάδελφό σου και. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτές οι δύο, ιδιαίτερα το Μάλι, είναι η πιο πολύνεκρη επέμβαση ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Αφρικανική Ήπειρο. Κρατάει πολλά χρόνια. Και έχει δει πολύ αίμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε στην κανονική ροή του προγράμματος. Για να μας περιμένει και ο Ισπανός. Μισό λεπτάκι για να είμαι και εγώ μέσα στο κλίμα. Σωστό. Έτσι. δεν μπορείτε δηλαδή μόνο εσείς. Τώρα φαίνεσαι και εσύ αρκετά επαγγελματίας. Νομίζω πρέπει να κάτσω και έτσι. Λοιπόν, πρώτα έχουμε τον Παύλο από τις κολεκτίβες νέων κομμουνιστών της Ισπανίας να μας πει και από εκεί πέρα τι συμβαίνει, ποιες δράσεις πήραν, έχουν κάνει και αυτοί πολλά.
Οπότε... Γνωρίζουμε ότι στη χώρα σας εδρεύει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής διαγνωστικών τεστ για, το, για τις ιώσεις. Που έχει τη δυνατότητα, τέλος πάντων, να δίνει τεστ σε δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Πώς εξηγείστε ότι στην Ισπανία υπάρχει έλλειψη στα τεστ αυτά? I think that has to do with the government not effectively taking control of all the companies, not only the one that produces these tests, but also the ones, the companies or the industries that produce face masks, for example, because we are 1 month after the start of the quarantine, and we are still running out of, not running, but there's still a lack of masks, of tests for the coronavirus. And I think that's a proof of how the government is not taking control of the companies, because that would mean less profits for the big companies. I think that could be one of the main reasons. We can also see that in the healthcare system. So there are a lot of hospitals of the private healthcare system, which haven't really been controlled by the government, even though they announced that they would control not only the public system, but the private one. But that hasn't really happened, and there are still a lot of hospital beds that are not welcoming patients from coronavirus. Πάντως είδαμε ότι έχουν πάρει πολλές πρωτοβουλίες οι σύντροφοι στην Ισπανία και με τα βιντεάκια που έχετε ανεβάσει. Αλλά το ζήτημα είναι το τι συμβαίνει και με τους εργαζομένους. Πώς την αντιλαμβάνονται αυτή η κατάσταση? So I think this video was a really good initiative. They have been very spread throughout the web, though we are aware, of course, that we still don't reach so many young people and young workers as we would like to. So we still have a lot of work ahead of us to do. But I think there have been some really good results, and we have been receiving a lot of asks and a lot of questions from young people wanting to know about CJC, about the organization, getting in touch with us, not only after the coronavirus, but also in the months before. So I think that's a trend that was happening before coronavirus, but now with these videos, I think a lot of people are seeing, let's say, the human part of the organization. They are seeing and watching real people that struggle and that fight for their fellow workers in the working places. And I think that's very important, that they see that there are young workers who want to fight, who want to resist and not let the big companies do whatever they want. I think that has had a really good impact on young people, but as I said before, we still have many, many people to know about us. Ο λαός της Ισπανίας έχει πάρει διάφορες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης μέσα σε αυτό το διάστημα. Πες μας λίγα λόγια γι' αυτά. I think that's very, very important, because it shows how even in this capitalist society, in this capitalist system, we still have that solidarity within us. We still know that we are stronger when we unite together. There have been a lot of support networks in the working areas where the working people live. For example, there have been a lot of support networks in which younger people help older people. People that maybe cannot go to the supermarket, or it's maybe risky that they go because they have a bigger chance of getting coronavirus. So there are young people doing their shopping for these older people and bringing the shopping to their houses. There are also young people, also in CJC, for example, offering classes to students, because there are a lot of students who right now don't know if they are going to
make it through the school year or not, and they are really in a situation of anxiety and stress. They are really stressed about it. So there have been people offering to give, I don't know, Spanish lessons, geography lessons, mathematics lessons, etc., online with online tools. And I think that's also very important. And also young people offering themselves to look after children, because there are parents who are forced to go still to their working places, even if their activity is not essential. But that's one of the measures that was taken by the government. And they really can't do anything with their children, because there's no school, there's no other place where they can leave their children. Maybe it's not also it's not a good idea to leave them with their grandparents. So there are young people looking after children when their parents cannot. That's a couple of examples. Αν μου επιτρέπετε να κάνω εγώ μια ερώτηση στο σύντροφο τον Παύλο. Επειδή συζητούσαμε πριν εδώ και την εμπειρία που έχει η Ελλάδα από τη λεγόμενη αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών. Και επειδή στην Ισπανία μετά από μία περίοδο που υπήρχε δυσκολία να σχηματιστεί κυβέρνηση, τώρα πια έχει σχηματιστεί και εκεί μία λεγόμενη αριστερή κυβέρνηση με κορμό το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, στην οποία συμμετέχει το Podemos και η συμμαχία του με την Ενωμένη Αριστερά, που συμμετέχει το μεταλλαγμένο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ισπανίας. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, και η Υπουργός Εργασίας προέρχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ισπανίας. Μπορούσες να μας πεις πώς αυτή η νέα αριστερή κυβέρνηση λεγόμενη χειρίζεται, υποτίθεται προς όφελος των εργαζομένων, τα μέτρα τα οποία παίρνονται για να ξεπεραστεί η κρίση, η πανδημία του κορονοϊού? I think it's embarrassing, we could say. I think we could say it's quite incredible that how, for example, the Communist Party, which is inside this alliance, Unidos Podemos, have tried throughout these last couple of weeks, throughout this month, to appear as a government that is working towards the working people, that it's alongside the working people. And then in the facts, we can see almost exactly the opposite. We can say that the main measures that were taken, and more precisely the first ones, were total in favor of the capitalists. So the large companies, the banks, that was very, very clear. Thank you, Pablo. Pablo, thank you. Keep on fighting. Keep it up. Thank you very much. We keep the struggle. Ωραία μας τα από Pablo. Πάμε τώρα στο Μεξικό, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, που λένε και τα κανάλια. Καλά το πες. Θα δούμε την Νίνα. Από την Ομοσπονδία Νέων Κομμουνιστών, να μας πει και εδώ τι συμβαίνει εκεί πέρα. Καλησπέρα, Νίνα. Γεια σου, Νίνα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είδαμε και στο Μεξικό ότι έχει καραντίνα μέχρι το τέλος του μήνα και πιθανότητα και παραπάνω. Να μας πει και η συντρόφισσα το τι συμβαίνει εκεί, ποια είναι τα μέτρα που έχει πάρει εκεί πέρα η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση που έχουν, του Ομπραδόρα, αν δεν κάνω λάθος. Τι μέτρα έχουν πάρει, πώς προχωράει. Okay, it is a little bit hard to explain that part because Obrador's government pretends that the consequences of quarantine have just a little importance, you know. As if the consequences are irrelevant and everything will overcome soon. Right now, government haven't given any dollar or, how to say it, any Mexican coin to the health sector, instead to the budget to the army increased, so the national war can suppress all the social demonstration in the street. Also in Mexico, we have more than 5,000 infected people and 371 deaths because of COVID-19. The government acts so slow because their objective was to keep in the economy, but only the capitalist gains. We the workers do not figure in their necessities. We the workers do not figure into the economy, their economy. That's what I'm meaning. Πώς οργανώνεται τον αγώνα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων σε αυτές τις συνθήκες, πώς προχωράνε οι κινητοποιήσεις στη χώρα σας κτλ. Okay, right now people are keeping quarantine, but
There is still demonstration, just a few in the streets. Also, we can see one demonstration per 15 days. But we as a party, we are still working with the workers also, because we know that those fire workers will be tomorrow in the streets, and those fire workers will be making social demonstration in the street, and that's why we are organizing them. Right now we are keeping our distance, but it doesn't mean that we are not working with them. Also, we are bringing them help and knowledge about their labor laws, rights. Also, we are giving them advice and preparing them to jump tomorrow to the streets and demonstrate and take the factories and start the worker strikes. But because of the quarantine, there are three important points in the economy. The first one is the health sector, which are protesting right now in the hospitals because they have no inputs and protective equipment. The second one is the fire workers and the workers who only receive a little part of their salary, and the other workers are the impoverished merchants who don't have a fixed salary. Right now, the government has been said that they will be sanctioned companies that violate labor rights, but so far, it haven't been any single sanctioned company. Είναι ευκαιρία, μιας και συνορεύουν και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μας πει και αυτή μια εικόνα και μια ανάγνωση των εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε, Νίνα, τι συμβαίνει ακριβώς στις Ηνωμένες Πολιτείες? Πώς προχωράει το ζήτημα την καραντίνα? Βλέπουμε και τις χιλιάδες των θανάτων. Okay. It is an any capitalist country, you know, because the most affected people are we, the workers. Also, in the United States, the most affected people are exactly the immigrants, but the immigrants who are workers. I mean, Latin migrants, Afro-descendant migrants, and also it can be Asian migrants, but I'm just referring about the people who went to the United States and have to sell their force to live. Yeah. And also, in the United States, the health sector is collapsed, mainly in New York City, because the government sees health as a business and not as a necessity. We think that it will happen in the rest of the world. The state will carry out the crisis of fire workers, but at the same time, the no submission of the workers will rumble. Also, in Mexico, right now, governments of the United States and Mexico have negotiated about the migrant issues and how to prevent the access to the United States, but it only provoked that the migrant centers became a focus infection of COVID, of course, and other issues. And these centers just became a focus and forgotten by the government. Also, we are referring that this quarantine sharpened the class struggle. Ευχαριστούμε πολύ, Νίνα. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε, Νίνα. Και πάμε στη γειτονιά μας, στη Μπουρτζού, από την Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας. Παρακολουθούμε τη δραματική κατάσταση που υπάρχει και στην χώρα σας, στην Τουρκία. Μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα το τι λένε οι νέοι εργαζόμενοι, πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό? Okay. So as I answer this question, I want to mention that how world capitalist governments, including government of Turkey, are failing to deal with the ongoing situation regarding the COVID-19, because they are on one hand they're trying to protect and rescue the capitalist class. And on the other, they try to hide that means literal death to working class people. And today they cannot hide it anymore because it is more explicit than ever. And for example, if you look one of the first measures taken by the government of Turkey, it was to close all cafes, bars, and restaurants, so basically the places where people gathered. And this was important and necessary, but we also have to ask that, what about the workers who work there? And we know that the workers who work there were mostly young workers who
usually were also students, and a sport package has been announced, but only with the ones who has insurance more than 600 days can benefit from it. So many, many young workers couldn't benefit from it because it's known for its precarious employment system. And secondly, this is a way of admitting public gatherings should be avoided. But when we look, is it really been avoided? Because there are workers who has to go to work. Another example to this is shipping and delivery service workers. Right now, these workers are working in very bad conditions. They've been exploited and exhausted more than ever due to overload, due to overwhelming workload. And then urgent deliveries continue, and the number of employees are not enough, so they have to work for longer hours without any rest. And the protective measures and disinfection is inadequate in making these workers and their families vulnerable to the virus. And another measure taken from the government of Turkey, which really is like a joke, a curfew had been announced for the people younger than the age of 20, and then a circular added to this, which exempted the workers the age between 18 and 20. So it's clear that the capitalist class puts the continuity of the production before the lives of the young people. And so it's either, you know, starvation that will kill the young people, the young workers, or the virus if we do not raise our voices. And we do raise our voices, and we demand that the production to be stopped in all non-vital sectors, and we demand paid vacation, we demand the supply of protective materials, equipment, and regular disinfection at the workplace that in the sectors have the continued production. And beyond that, we demand an order where we can live humanly instead of this order that brings nothing but disasters and disregards people's lives. So, yeah. Σε αυτές τις συνθήκες τώρα, πώς ακριβώς οργανώνετε τη δράση σας, νέα πράγματα που κάνετε? Ξέρουμε ότι έχετε και έντονη δραστηριότητα με το μαρξιστικό βιβλίο, την προοδευτική λογοτεχνία κτλ. Αν μπορείς να μας πεις για αυτά δύο λόγια. Normal condition, we usually prefer to organize through face-to-face interactions and non-virtual public gatherings. We mostly organize in our schools and universities and our workplaces. But due to current situation, face-to-face contact is not really possible as it was before. And I guess we can say that the current condition have demonstrated the importance of using social media and other virtual platforms, of which we already aware of its importance. Because the youth spend most of their time on internet, and now is more than ever, they tend to spend their time on social media and platforms such as Netflix, which puts them under the constant attack and influence of the ruling ideology. Therefore, we have to be there to spread our own words, and, you know, as opposed to that. We also should figure alternative ways of organizing through the virtual world. For some time now, we've been organizing schools of socialism for high school students all over the country. And in these public gatherings, we have been talking and discussing from Marxist literature to current political issues. For the last 3 weeks, we have carried this
gatherings to online platforms such as Discord and YouTube. And I can say it's efficient, but still the virtual platforms comes with their pros and cons. And through virtual platforms, you can reach a greater audience easier. But if you're not consider ourselves just as an instructor, it is harder to have a person-to-person connection and contact with people, which is very important when it comes to organizing. Therefore, we mostly try to include our classmates and our friends to these meetings. We also start publishing our journals and newspapers online, so we can reach people we know or the people we are to meet. Our daily podcast, Voice of Communist Party of Turkey, continues to be published. But in addition to that, and every Saturday, we're publishing a podcast with the name Youth Discuss, which focuses on youth issues. So, to conclude, we used to organize mostly through face-to-face, and we use the virtual platforms just as a support. But this has changed completely, and we have to change our ways too. And we have to figure new means to reach the youth and organize amongst them through virtual platforms. I think this podcast and this question is very important, that because we can see that our problems are the same and we're dealing with the same issues, and we can share our experiences and support each other. Because especially in these days, which capitalism cannot hide anymore, that the fact it cannot offer youth nothing, I mean, really not even a healthy life, that we have to be there where the youth are and to organize to demolish this false social disorder. And that is that. Να ευχαριστήσουμε την Πουρτσού. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και να γυρίσουμε στη συζήτηση που είχαμε ανοίξει και νωρίτερα. Πριν πάμε στα δικά μας πάλι, να πούμε ότι εντάξει, προφανώς δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί οι ελληνικά. Απλά τα μοντάραμε, γιατί δεν θέλαμε να μας κορυδεύετε για τα αγγλικά μας. Και άμα γράψουν πολλά comments από κάτω, μπορεί να τα βγάλουμε και τα αγγλικά μας. Ναι. Τα οποία να πω εγώ, σαν αντικειμενικός κριτής, ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Πέραφα. Σε καλά. Τα δικά σου ήταν σίγουρα καλά. Άρα δίνει και για τη συνέχεια. Δίνει και για τη συνέχεια. Μπορεί να σκεφτούμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Να μας έρθουν από κάτω. Να μας έρθουν από κάτω, να δούμε. Λοιπόν. Ναι, είδαμε μια μεγάλη εικόνα συνολικά και από αυτά που είπανε. Ναι. Αυτό που συζητάγαμε τώρα, που το είχαμε αφήσει προηγουμένως, είναι το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλη η ζήτηση που γίνεται για δις από εδώ, δις από εκεί, φέρτε 100, φέρτε 200, θα δώσουμε εκεί. Ευρωομόλογα, όλα αυτά που συζητάνε. Αντικειμενικά είναι ένα χάος να το παρακολουθήσει όλο αυτό. Τι λεφτά είναι, που πάνε, από πού έρχονται. Και είσαι ο κατάλληλος για να μας εξηγήσεις. Λοιπόν, ένα σχόλιο μόνο. Εννοείται. Ήταν πάρα πολύ πλούσια η συζήτηση που κάναμε με τους συντρόφους από τις άλλες χώρες. Βγαίνει ένα πρώτο συμπέρασμα. Ότι. Και εμείς το είχαμε και στο πρώτο κομμάτι, ας πούμε, του podcast. Ανεξάρτητα από το χρώμα της κυβέρνησης που προσπαθεί να διαχειριστεί, είτε είναι η κρίση του κορονοϊού, είτε είναι η καπιταλιστική κρίση που ζήσαμε, είτε μια νέα καπιταλιστική κρίση, τα μέτρα που παίρνουν είναι καρμπών, είναι ολόιδια. Γιατί πέρα από τα μεγάλα λόγια για αλληλεγγύη, γιατί όλοι μαζί θα το περάσουμε κτλ., αυτοί έχουν συγκεκριμένο σχέδιο και σε κάθε φάση του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης, είτε βρίσκεται σε ανάπτυξη, είτε σε ύφεση, είτε σε κρίση, στο επίκεντρο είναι πώς θα τσακίσουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Αυτό ήταν γλαφυρότατο από όλες τις συζητήσεις. Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό. Σωστά, έτσι όπως το λες, είναι. Η ουσία όμως είναι μία. Ότι για να ήρθε σε μία συμφωνία, μετά από η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της, μετά από πολύ φαγωμάρα, πολύ έντονους ανταγωνισμούς, πολύ έντονη αντιπαράθεση, η οποία κάπως έχει να κάνει με το πού βλέπει κάθε χώρα τη θέση της σήμερα και πώς μπορεί να τη σπρώξει έτσι ώστε αύριο να βγει μπροστά από τους ανταγωνιστές της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση
Η οποία τι είναι, είναι μια ένωση καπιταλιστικών κρατών. Αυτό είναι. Ότι, όσο και αν προσπαθούν να μας πούνε ότι είναι κάτι διαφορετικό, αυτό είναι. Τα καπιταλιστικά κράτη μεταξύ τους προχωράνε σε μια σχέση ανταγωνισμού και συνεργασίας. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι τόσο μόνιμος όσο εκείνη η συνεργασία τους. Η συνεργασία τους είναι συνεχής μόνο σε ένα σημείο. Στο σημείο που είναι πώς καλύτερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσω εγώ σκληρά μέτρα έτσι ώστε να αυξήσω το ποσοστό της εκμετάλλευσης των εργαζομένων έτσι ώστε να θωρακίσω καλύτερα τα κέρδη μου. Αυτό άλλοτε επιτυγχάνεται κάποιος συμβιβασμός έτσι ώστε να προχωρήσουν με ενιαίο τρόπο, άλλοτε είναι τόσο έντονοι οι διαξυφισμοί και οι αντιπαραθέσεις, τα διαφορετικά συμφέροντα που έχει το κάθε κράτος μέλος, όπου οδηγούν και σε, και σε φιάσκο. Δεν είναι, για παράδειγμα, για να κλείσει αυτή η συμφωνία τώρα πρέπει να γίνουν πολύ ωραίες... Η Γερμανία έλεγε το ένα με την Αυστρία, όχι αυτό, η Ισπανία, η Ιταλία το άλλο. Η ουσία ποια είναι, η ουσία είναι ότι εκτιμάνε ενδεχομένως κάποιες από τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, έχουν μικρό ποσοστό χρέους ελλείμματος κτλ. Ή δεν τους επηρέασε τόσο πολύ η προηγούμενη καπιταλιστική κρίση και έχουν βρεθεί τώρα σε καλύτερη κατάσταση. Αυτές είναι χώρες όπως είναι η Γερμανία, είναι η Ολλανδία, χώρες οι οποίες ενδεχομένως να τους βοήθησε και το Brexit. Δηλαδή με την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε ένας κενός χώρος ο οποίος έπρεπε να καλυφθεί έτσι, από κάποιες χώρες, κυρίως στους κλάδους των μεταφορών, της ναυτιλίας κτλ. Άρα αυτοί σου λένε, όχι, εγώ δεν. Γιατί να πληρώσω εγώ, γιατί να δώσω εγώ χρήματα για να καλύψω, ας πούμε, αυτούς οι οποίοι έχουν υψηλά ελλείμματα και χρέη. Όπως είναι οι λεγόμενες χώρες του Νότου, αν και δεν είναι μόνο αυτό. Επανεμφανίστηκε αυτό το ο Βοράς απέναντι στον Νότο. Που το είχαμε συζητήσει και μας είχε γίνει θέμα πριν 5-10 χρόνια, στην αρχή της κρίσης. Βεβαίως. Αυτό έχει να κάνει με το συνολικό καταμερισμό που υπάρχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών. Και αυτό συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που λέμε τι παραγωγικές δυνατότητες έχει κάθε χώρα. Τι παραγωγικές δυνατότητες έχει η Ελλάδα. Μπορεί η Ελλάδα, για παράδειγμα, σήμερα να καλύψει βασικές ανάγκες μόνη της. Όπως είναι η διατροφική αυτάρκεια, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είναι να έχει βιομηχανία που να εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, όπως είναι το ζήτημα της εξόρυξης του ορυκτού πλούτου, των υδρογόνων ανθράκων κτλ. Βεβαίως μπορεί. Αλλά στην παρούσα φάση με τον παρόντα καταμερισμό συνολικά. Αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί στο επίκεντρο είναι πώς θα εξυπηρετηθεί το καπιταλιστικό κέρδος. Και στο κομμάτι της υγείας, τα είπαμε και πριν. Άρα λοιπόν έγινε μια σκληρή αντιπαράθεση. Τελικά καταλήξανε όμως. Και αυτοί που λένε ο φτωχός μέσα σε εισαγωγικά νότος που πλήττεται, που έχει χρέη, και ο τσιγκούνης βοράς που λένε, η λυτή του βορρά. Και πού καταλήξανε. Καταλήξανε ότι θα δώσουν τα χρήματα βασικά των εργαζομένων και των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καμία κότα που γεννάει χρυσά αύγα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι. Το χρήμα που κόβει έχει αντίκρισμα. Το χρήμα είναι ένα εμπόρευμα, έχει αντίκρισμα. Έχει τιμή. Και αυτή εξαρτάται από το τι υπεραξία, τι ρουφάνε δηλαδή από την εργατική τάξη, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν καταλήξανε σε ένα πακέτο. Το οποίο είναι της τάξης των 540 δισεκατομμυρίων. Για να δούμε τώρα πού θα πάει αυτό το πακέτο. Γιατί το θέμα είναι από ποιον θα πάει, και αυτό εμείς δεν έχουμε. Ιδιαίτερα η Ελλάδα και άλλες χώρες που ζήσανε και τα μνημόνια στην προηγούμενη κρίση. Καταλάβαμε από πού προήλθαν τα λεφτά. Σου κόβαν το μισθό εσένα και δίνανε ρευστότητα στην τράπεζα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και τώρα πού θα πάει. Από αυτά τα 540 δισεκατομμύρια. 200 δισεκατομμύρια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δηλαδή τι? Απευθείας επιχειρήσεις. Για να κάνουν επενδύσεις. Τώρα λένε μάλιστα ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποια ρήτρα, ότι πρέπει να είναι υγειονομικής κατεύθυνσης τα έξοδα. Δηλαδή τι, θα πάρουν τα 200 δισεκατομμύρια και τι θα πληρώσουν. Τα 1.600 ευρώ που δίνει οι κλίνες μεθ στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην υγεία. Θα κάνουν προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού με τα λεφτά αυτά με ημερομηνία λήξης, τη στιγμή που δεν καλύπτονται ούτε οι. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πρόκειται για σπρώξιμο και άλλων των επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον ESM. Μα εκεί και αν υπάρχουν ρήτρες, μέτρα, ευρωπαϊκά εξάμεινα που τρέχουν, έλεγχος, τρόικα, νέα τρόικα θέλω να πω, θεσμοί οι οποίοι ελέγχουν τον προϋπολογισμό κτλ. Και εκεί υπάρχει συγκεκριμένο αντίκρισμα για να πάρεις τα χρήματα.
Και ερχόμαστε σε αυτό το πολύ διαφημισμένο, τα 100 δισεκατομμύρια για το πρόγραμμα, λέει, SURE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα το πρόγραμμα SURE, με βάση τα λεγόμενα τα δικά τους, τι είναι? Δεν είναι καν μερική απασχόληση ή εκπεριτροπής εργασία. Είναι μερική ανεργία και εκπεριτροπής ανεργία. Δηλαδή, μιλάμε ακριβώς για μισθούς που πολλοί νέοι ούτως ή άλλως δουλεύουν με αυτές τις συνθήκες, οι οποίες τι θα επιδοτούν τις επιχειρήσεις να πληρώνουν τους μισθούς των εργαζομένων με στόχο τι να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Μα εδώ ήδη έχουμε το παράδειγμα. Στην Ελλάδα το μήνα Μάρτι χάθηκαν πάνω από 110-120.000 θέσεις εργασίας. Αυτές είναι περασμένα ξεχασμένα και από την ελληνική κυβέρνηση και από την ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Στην Ισπανία το ίδιο. Στην Ιρλανδία 500.000 άνθρωποι κάναν αίτηση για επίδομα ανεργίας και στήριξη από το κράτος μόνο στο μήνα Μάρτι. Στη Γαλλία μιλάνε για 16% ανεργία. Αύξηση. Άρα λοιπόν, τι φαίνεται? Φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας τέτοιου είδους χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους μηχανισμούς αυτούς, που στο επίκεντρό τους έχουν το πώς να ενισχύσουν τα μονοπόλια, που να βολέψει και τα μονοπόλια να στηρίξει και τους εργαζόμενους. Το αντίστροφο μάλιστα φαίνεται. Τη στιγμή που γινόταν όλη αυτή η συζήτηση για το να δώσω πακέτο στήριξης κτλ., όχι μόνο στην Ελλάδα είχαμε τη στήριξη στους εφοπλιστές, στους καναλάρχες κτλ. Από την κυβέρνηση. Είχαμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία τα χαρίσανε στις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες την προηγούμενη εβδομάδα για να μην πληρώσουν τους φόρους, για να τους ελαφρύνουν. Τις ίδιες αεροπορικές εταιρείες που τους χαρίσανε και άλλο 1,1 δισεκατομμύριο, την ίδια στιγμή απολύσανε 50.000 εργαζομένους στη Σουηδία και στην Νορβηγία. Scandinavian, Norwegian και ένα κομμάτι του προσωπικού της Air Canada. Με αποτέλεσμα και λόγω αυτού και λόγω συνολικότερα του κορονοϊού, ας πούμε, στη Σουηδία να αυξάνεται 150% η ανεργία και στη Στοκχόλμη 221% από πέρσι. Και ο ισχυρός βοράς κτλ. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που παρουσιάζεται. Και εδώ, τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι σπάει αυτή η ιδιαιτερότητα, ρε παιδί μου. Που προσπαθεί με πολύ... Ότι αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα ή μόνο στην Γαλλική Μεγάλη Βρετανία. Ότι η Ελλάδα τα έχει πάει καλά, ρε παιδί μου, στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και τα λοιπά, και είμαστε ιδιαίτεροι. Αυτό, αν θέλετε, έχει και μια ακραία έκφραση με το να βγαίνουν κάτι άλλοι, ας πούμε, τύποι αχαρακτήριστοι, έτσι, τύπου Βελόπουλος, ας πούμε, ο οποίος να λέει ότι δεν πιάνει ο κορονοϊός στην Ελλάδα γιατί... Ο σκοταδισμός του. Έτσι είναι, δεν ξέρω. Αφήνει μια υπόνοια, δεν το λέει ότι εν πάση μπορεί να είναι και το ελληνικό DNA κτλ. Όπως έλεγε το ίδιο που έλεγε και ο Ερντογάν. Έτσι. Και στην Τουρκία τους πειράζει που και καλά χειραγωγεί ο Ερντογάν τα μέσα ενημέρωσης και παρουσιάζει ένα παραμύθι το οποίο μετά έσκασε και δεν ήταν η πραγματικότητα. Αλλά και εδώ το ίδιο γίνεται. Δεν μπορείς να πεις αντίθετη άποψη. Μπορείς. Και με αυτή την έννοια έχει και μεγάλη αξία και η πρωτοβουλία που παίρνει η ΚΝΕ με το podcast, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα ταξικό επαναστατικό φίλτρο ανάγνωσης της πραγματικότητας, που σου λέει την αλήθεια και σε καλεί να μην συμμορφωθείς, να σπάσεις την βιτρίνα αυτή της ιδιαιτερότητας, που τι θέλει να κάνει? Θέλει να σε συντάξει όλοι σοριδών, και αυτό στηρίζεται και από διάφορες έρευνες που γίνονται κτλ., να πας να στηρίξεις το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Στο 800 για 1,5 μήνα, το οποίο δεν είναι ούτε καν, δεν φτάνει ούτε καν το μέσο μισθό το μήνα για τον Έλληνα εργαζόμενο που θα πάρει, από το οποίο λείπουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν είτε με τις νέες αυτές εργασιακές σχέσεις, με τα μπλοκάκια, μισθωτή επιστήμονες ή και σε άλλους κλάδους. Λείπουν αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια δουλεύανε, να το πω έτσι, χωρίς να έχουν συγκεκριμένη σύμβαση, να μην κατοχυρώνουν δικαιώματα. Τη στιγμή λοιπόν που γίνεται αυτό το παζάρι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει 3,5 τρισεκατομμύρια, συγγνώμη, 3. Το σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τα μέσα της δεκαετίας που είμαστε είναι για 2-3 εκατομμύρια στήριξη σε επιχειρήσεις. 3 εκατομμύρια. Σε επιχειρήσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της πράσινης ανάπτυξης
κτλ. Κτλ. Θα έχω κατάπιο μάντο όταν έχω 3 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι μετά από ένα σημείο που του αριθμού δεν του καταλαβαίνει το μυαλό σου. Μα σκέψω, α πούμε, ότι η Ιταλία για να βγει τώρα από την κρίση και η Γαλλία δίνουν πολλέ εκατοντάδε δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό. Καταλάβες. Άρα, ναι, τα μεγέθη μπορεί να είναι. Μπορεί να φαίνεται ότι κάνουμε κανένα σαρδάμ και βάζουμε μια τάξη μεγέθους παραπάνω, αλλά δεν είναι έτσι. Μάλιστα, είχε πριν 2-3 μέρες είχε και ο ριζοσπάστη και άλλες εφημερίδες το ύψος της χρηματοδότησης και τι είναι αυτά που. Γιατί πράγμα μιλάμε για τα. Ας πούμε, αν μιλήσουμε για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, για την εγγύηση των δικαιωμάτων και τέτοια. Και τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, για τα εργασιακά, είχαμε έτσι και ως κάνει μια συζήτηση και με τον σύντροφο τον Πρωτούλη. Και θα πιαστώ από αυτό που είπες, ευχαριστούμε για το φίλτρο, ότι είναι το podcast. Το βασικό φίλτρο το πονώ τις πολλές φορές την προηγούμενη φορά, την όριζε σπάστης. και θα πιαστώ από αυτό. Όχι μόνο μέρια, ένα από τα φίλτρα τα οποία έχουμε. Ένα από τα φίλτρα. Στις νέες συνθήκες και. Έτσι. Σε αυτές τις τεχνολογίες, να το πω έτσι. Εγώ ήθελα απλά να πιαστώ από ένα άρθρο. Βασικά είναι μια σειρά άρθρων το τελευταίο καιρό. Που μέσα από τα άρθρα που υπάρχουν και για τα μέτρα που είπες, για τα πογκρόμια στα εργασιακά, για την κατάσταση στην υγεία, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει συζητηθεί αρκετά. Το ζήτημα του φακελώματος. Δηλαδή, είχε συγκεκριμένα, θυμάμαι, ένα άρθρο που κυρίως μπουλετάκια χωρών ήταν παρά κείμενο. Σε πόσες χώρες έχουν δοθεί ελευθερίες στα κράτη να παρακολουθούν μέσα από τα κινητά με αυτή την ελευθερία τη σκηνή σου, το που έχει πάει τις τελευταίες 30 μέρες και είναι μέτρα τα οποία προφανώς πριν εξάμηνο δεν θα τόλμαγαν καν να τα ανακοινώσουν, ας πούμε, και τώρα έχουν πέρασει κάτω από το χαλί σαν να μην έγινε, παρακολούθηση στο 110% πλέον και είναι κάτι το οποίο νομίζω απασχολεί και πολλούς νέους. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, τι συμβαίνει. Αυτό πατάει πάνω σε ένα πάρα πολύ υπαρκτό πρόβλημα για τους λαούς που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς επειδή θέλει να σπρώχνει, να βελτιώνει, να θωρακίζει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων σε κάθε κράτο μέλος, γιατί είπαμε, εντάξει, ανταγωνίζονται και μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει το μερίδιο της πίτας, αλλά τους βολεύει να έχουν και έναν ενιαίο τρόπο που να το εξασφαλίζουν αυτό σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό χρειάζεται ένα αναγκαίο συμπλήρωμα. Το αναγκαίο συμπλήρωμα λέγεται χώρος ευρωπαϊκής ασφάλειας και δικαιοσύνης. Είναι όλο εκείνο το πλαίσιο το οποίο λέει πώς θα δουλεύουν και πώς θα συνεργάζονται μεταξύ τους οι μυστικές υπηρεσίες, πώς θα ανταλλάσσουν στοιχεία οι δικαστικές αρχές, πώς θα υπάρχει και θα λειτουργεί η Ευρωαστυνομία, πώς θα υπάρχει και θα λειτουργεί η Ευρωεισαγγελία, πώς θα υπάρχει και θα λειτουργεί ο Ευρωστρατός, πώς η Frontex θα διαχειρίζεται αυτά τα στοιχεία, κυρίως όσον έχει να κάνει με τις εισόδους στην Ευρώπη από τρίτες χώρες. Αυτό κουμπώνει, ακριβώς όπως είπες, με το γεγονός ότι με αφορμή τα τρομοκρατικά χτυπήματα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σχεδόν επαόριστον, να πούμε, καταστάσεις εκτάκτης ανάγκης. Η Γαλλία, για παράδειγμα, με ένα μικρό διάλειμμα μερικών χρόνων, τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης και αυτά τα 2 χρόνια που έμεινε χωρίς κατάσταση εκτάκτης ανάγκης, είχε ήδη παραχωρήσει στον πρόεδρο το δικαίωμα να παρακάμπτει δεκάδες τμήματα των λαϊκών δικαιωμάτων κτλ. Ή στην αστυνομία και σε άλλα κράτη, να διαλύουν, να απαγορεύουν συγκεντρώσεις, να χτυπούν συνδικαλιστικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην απεργία ή να σέρνουν με τις αλλαγές που γίνονται στον ποινικό κώδικα στο δικαίωμα της απεργίας, να σέρνουν τους επικεφαλείς συνδικάτων σωματείων που αντιδρούν στα δικαστήρια, σε δίκες. Τέτοια παραδείγματα είχαμε το προηγούμενο διάστημα και στο Βέλγιο που αναδείξαμε και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Υπάρχει το φακέλωμα στις πτήσεις, όπου μοιράζονται τα ταξιδιωτικά στοιχεία, έγγραφα, όλα τα βιομετρικά δεδομένα. Δημιουργείται πραγματικά ένα πλαίσιο το οποίο είναι από τη μία ασφυκτικό του ελέγχου, δίνει τη δυνατότητα σήμερα να εφαρμοστεί γι' αυτό με την πρόφαση της έκτακτης ανάγκης του κορονοϊού και να μείνει για το επόμενο διάστημα,
είναι κάτι που έρχεται να μείνει και δεν έρχεται για να ανατραπεί στη συνέχεια, για να μπει στο ψυγείο στη συνέχεια. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το χάνουμε εμείς από την προσοχή μας. Είναι ζήτημα πραγματικά το εργατικό λαϊκό κίνημα, τα ταξικά σωματεία και συνδικάτα, το ριζοσπαστικό κίνημα, κείμενα που έρχονται στην νεολαία, στα άλλα τμήματα της ελληνικής εργατικής τάξης των φτωχών αυτοαπασχολούμενων, να το έχουν στον προσανατολισμό τους. Να το έχουν στον προσανατολισμό τους, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, καθώς αυτό συνδυάζεται ήδη με τα μέτρα που έχει πάρει και η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, που είναι στο ίδιο, στην ίδια κατεύθυνση ακριβώς, για τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, για τον περιορισμό συνολικά του δικαιώματος, να το πω, ο εργαζόμενος, ο φτωχός άνθρωπος, να οργανώνεται και να παλεύει για να βελτιώσει την κατάσταση στην οποία ζει καθημερινά. Οι αστικές τάξεις, μάλλον, πέραν του ότι την πέφτουν στους λαούς τους δικούς τους, των χωρών τους, τρώγονται και μεταξύ τους και πάλι οι λαοί την πληρώνουν. Είδαμε, για παράδειγμα, και η επιθετικότητα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το Ισραήλ που συνεχίζει την επιθετικότητα στους Παλαιστίνιους. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε στο θετικό, στο ότι οι λαοί γενικά δεν το βάζουν κάτω και αγωνίζονται, να το πω έτσι. Είχες πάει κιόλας και πριν το lockdown στην Παλαιστίνη, είχες συναντηθεί με την Αρχή Ταμίμη, που την αναφέραμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, που είχε έρθει στο φεστιβάλ μας το 2018. Ή, ας πούμε, πιστεύω οι Κουβάνοι πρέπει να κλείσανε στόματα και στόματα. Αν μπορείς να σχολιάσεις λίγο γι' αυτό, το πώς οργανώνεται παγκοσμίως. Βέβαια. Τώρα εδώ να πω, ας πούμε, δείχνει, αν θέλετε, και φτώχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν κάνει... Ξέρετε, βγήκε, ας πούμε, στο Instagram και στο Twitter της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, ένα βιντεάκι, αφού άρχισαν να στέλνουν βοήθεια σε μάσκες και σε προσωπικό και τέτοια, η Κούβα, η Κίνα, άλλες χώρες. Βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έλεγε, εμείς δώσαμε, λέει, η Γαλλία και η Γερμανία δώσαμε τόσες χιλιάδες μάσκες. Δώσαμε τόσους αναπνευστήρες στην Ιταλία κτλ. Κάνανε δηλαδή μια. Ναι. Μια πλειοδοσία, ας πούμε. Έτσι. Μίζερο λίγο. Ναι, μίζερο, φτωχό, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Φάγανε κράξιμο πολύ από κάτω. Δηλαδή άνθρωποι που λέγανε και λέγανε, βγαίνουν και γράφανε. Εμείς είδαμε τα σχόλια που σου λέγανε, καλά, δεν τρέπεστε, ας πούμε, εδώ. Ο Ιταλικός λαός φαντάζει και εσείς βγαίνετε να την πείτε, ας πούμε, κτλ. Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες. Δεν έχουμε αυταπάτες. Εντάξει. Και σε σχέση με το ρόλο, θέλω να πω, που παίζει η Κίνα και η Ρωσία συνολικά στην παγκοσμίως. Έτσι, μιλάμε για δυνάμεις. Εντάξει, δεν το έκανα ισχυρές, ισχυρές καπιταλιστικές. Η Κίνα είναι η νούμερο ένα οικονομία, παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία στον κόσμο. Έχει να κερδίσει από αυτό. Θέλω να πω, δεν το κάνει εξ επιτούτου. Έχει το δρόμο του μεταξιού που τον ανοίγει. Αλλά αυτός τον ανοίγει. Ανοίγει αυτός ο δρόμος του μεταξιού, είναι κορυφαίο ζήτημα. Αλλά από την άλλη, ναι, κλείνουν στόματα. Κλείνει στόματα η Κούβα, για παράδειγμα, για το γεγονός ότι αυτή η χώρα που είναι 6 δεκαετίες σε καθεστώς αποκλεισμού ολοκληρωτικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία για να μπορέσει να λύσει τα δικά της προβλήματα στην υγεία, στην περίθαλψη, στη μαζική υγεία για τον λαό, αναγκάζεται να κάνει έρευνα στη βιοτεχνολογία για να φτιάξει φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι έχουν κάποια εφαρμογή σε πολλές ασθένειες που ταλανίζουν ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό, αν θέλετε, έχει να κάνει και με το γεγονός του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος που έχει γίνει. Για το σοσιαλιστικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, που βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες του λαού. Ή αντίστοιχα μέτρα, τι έχει ο Γουάνγκ που δεν το έχει ο Τζόνι, ξέρω εγώ, που είστε παλιά. Γιατί εκεί και όχι. Γιατί και η Κίνα έχει μείνει από το παρελθόν της, πριν κυριαρχήσουν δηλαδή οι καπιταλιστικές σχέσεις, έχουν μείνει πρωτόκολλα, έχει μείνει ένα σύστημα υγείας το οποίο μπόρεσε γρήγορα να κινητοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες και να έχει τα αποτελέσματα που είχε και στον περιορισμό αλλά και στην. Μιλάς προφανώς για πολλές δεκαετίες πίσω, βέβαια. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά έχουν κρατήσει. Έχουν κρατήσει κάποια πρωτόκολλα, κάποιους τρόπους λειτουργίας. Έτσι. Και να το πούμε και αυτό, ότι σε πολλές από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες υπάρχουν ακόμη ευτυχώς κάποιες δομές που έχει αφήσει το σοσιαλιστικό κράτος. Και είναι, αν θέλετε, και αυτό το οποίο προασπίζει συνολικά την υγεία του λαού, που βέβαια τώρα αυτά βρίσκονται σε
αλλαγές. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, κάνανε τα προηγούμενα χρόνια κάνανε μεταρρυθμίσεις στην υγεία, στην κατεύθυνση αυτή του ανοίγματος. Ιδιωτικοποίηση. Έτσι, τις οικονομίες κτλ. Αλλά προφανώς όταν κοιτάς το μέλλον, έχεις πάει ένα βήμα προς το μέλλον, ακόμα και αν πισωγυρίσεις, κάτι μένει. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς να το πω, δεν ξεγράφονται όλα μονοκοντιλιά σε μια μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εντάξει, για την Παλαιστίνη, να πω μια κουβέντα μόνο, αν και θα μπορούσες να κάνεις ένα ολόκληρο podcast που να μιλάς για μια σειρά ζητήματα τέτοια. Όταν στη Λωρίδα της Γάζας, να πω το εξής. Γιατί εκεί είναι η κατάσταση, όχι ότι στη Δυτική Όχθη τα πράγματα είναι εύκολα. Δεν είναι βεβαίως εύκολο όταν οποιαδήποτε στιγμή ένα στρατιώτης άλλου κράτους μπορεί να μπει στο σπίτι σου, να σε συλλάβει, να σε χώσει σε ένα κελί χωρίς αιτιολογία και να σε κρατήσει εκεί επί χρόνια. Ή, αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση, ή να σε πυροβολήσει στο ψαχνό. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό όταν πηγαίνεις και επισκέπτεσαι μια συνοικία που είναι δίπλα στην Ιερουσαλήμ, την Ισαουία, την μικρή, επωνομαζόμενη και μικρή Γάζα, και βλέπεις δεκάδες παιδιά από 8 έως 18 ετών τα οποία έχουν πυροβοληθεί στο κεφάλι. Και δεν έχουν μάτια, έχουν διαλυμένα όργανα, δηλαδή πιάνει την ψυχή σου. Λέω, στη Γάζα, όταν το 90% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο καθαρό νερό, όταν η ανεργία θερίζει, όταν μιλάνε για επιδημίες χολέρας, όχι κορονοϊού, όταν λένε ότι είναι τόσο μολυσμένο, γιατί ξέρετε, οι Ισραηλινοί γύρω και οι ίδιοι δεν μπορούν να επεξεργαστούν τα λύματα, αλλά και όλα γύρω κρανίου, τόπος, βόμβες κτλ. Όλα αυτά κάπου συγκεντρώνονται στους υδροφόρους ορίζοντες, έχει μολυνθεί η θάλασσα, δεν μπορούν τα ψάρια που βγάζουν οι άνθρωποι για να φάνε είναι μολυσμένα. Όταν σου λένε ότι γεννιούνται. Πώς θα πω, υπάρχει ένα σύνδρομο, δεν ξέρω τώρα αν το λέω σωστά, των κυανών μωρών, των μπλε μωρών. Γεννιούνται τα μωρά με άλλο χρώμα λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης μολυσματικών παραγόντων στο νερό. Το τελευταίο που τους ανησυχεί είναι ο κορονοϊός. Και έχει μεγάλη αξία σε κάθε στιγμή να αναδεικνύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι από αυτές τις συνθήκες συνεχίζουν να αγωνίζονται, να παλεύουν έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα κράτος και στην πλειοψηφία τους αυτό θέλουν, να ζήσουν ειρηνικά στη γη τους, με το κράτος τους, να μπορούν να ζήσουν ελεύθεροι και όχι, πώς το πω, ανεξάρτητα, και όχι κάτω από την πότα, ας πούμε, του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Πολλές φορές, σε όσες εκπομπές νομίζω έχουμε κάνει για τον κορονοϊό, βλέποντας όλες αυτές τις αντιφάσεις, μας φαίνονται ακόμα πιο ξεκάθαρες, τέλος πάντων, οι αντιθέσεις αυτές και το πώς φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον όχι προς τις δικές μας ανάγκες. Πάντα καταλήγουμε δηλαδή σε νέα συμπεράσματα και στοιχεία και επιχειρήματα για το πώς ο καπιταλισμός δεν λειτουργεί για μας. Το ζήτημα είναι, μετά από αυτό το έντονο στρες που έχει περάσει, μπορεί αυτό να πυροδοτήσει πιο δυνατούς αγώνες, η συνείδηση του κόσμου να πάει πιο μπροστά, το επαναστατικό κίνημα να βγει μπροστά την επόμενη μέρα. Ήδη και από σήμερα δηλαδή γίνονται αυτές τις κινήσεις και μας το είπαν και οι σύντροφοι. Αλλά αν βλέπουμε ότι όντως μπορεί, αφού είναι, μας φαίνεται ξεκάθαρο πια το τι συμβαίνει. Σίγουρα δουλεύουμε γι' αυτό. Σε κάποιους φαίνεται ξεκάθαρο. Mm. Το θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Το ΚΚΕ και οι ΚΝΕ στην Ελλάδα, οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν με προσοχή, προσεγγίζουν τις θέσεις μας, κατανοούν ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, ο οποίος δεν μπορεί να λύσει κανένα, δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένα από τα σύγχρονα δικαιώματα και τις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας της εργατικής τάξης, των εργαζομένων του λαού. Να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους, οι οποίοι ακόμη κοιτούν με, πώς να το πω, θα πω με παγωμάρα. Διστακτικά, δεν μπορούν να βγάλουν το αναγκαίο συμπέρασμα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούν να βγάλουν το αναγκαίο συμπέρασμα. Και εκεί πέφτει απάνω και όλος ο μηχανισμός των κυβερνήσεων, των αστικών τάξεων. Ξανά τώρα βλέπετε μεγάλες εφημερίδες και στην Ελλάδα και παγκοσμίως σου λένε ότι η κρίση του κορονοϊού θα σημάνει το τέλος του αδιφάγου καπιταλισμού. Υπάρχει μία αδιφάγος καπιταλισμός. Αυτός, δηλαδή, να επιστρέψουμε, να φύγει επιτέλους αυτός ο κακός νεοφιλελευθερισμός και να επιστρέψουμε
σε έναν άλλον ανθρώπινο και ένα άλλο τύπο μοντέλο κέινσιανό κτλ. Δηλαδή, τι σου λένε, αυτά που εμείς τα έχουμε ακούσει στην Ελλάδα πολλές φορές. Δηλαδή, και ο νεότερος ακροατής μας, πώς να το πω, σίγουρα το έχει ακούσει 10 φορές τα τελευταία χρόνια. Ότι δεν φταίει, ρε παιδί μου, ο καπιταλισμός. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η διαχείριση που έκανε. Δηλαδή, στην Ελλάδα ήταν Νέα Δημοκρατία Πασόκ, έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, το πρόβλημα είναι η διαχείριση που κάνετε. Έβγαινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το πρόβλημα είναι η διαχείριση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναβήγει η Νέα Δημοκρατία, τώρα το πρόβλημα είναι η διαχείριση που κάνει. Μα το πρόβλημα δεν είναι το μείγμα διαχείρισης. Το πρόβλημα είναι ότι ο καπιταλισμός στην ουσία του, τι είναι, εκμετάλλευση και ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και του φτωχού λαϊκού στρωμάτου. Αυτό άλλοτε θα εκφράζεται φάτσα φόρα, άλλοτε θα εκφράζεται πιο μεσοπέζικα, αλλά πάντα εκεί υπάρχει. Αυτή είναι η μήτρα. Άρα το θέμα είναι να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Αυτό. Να μην περιμένει άλλα μείγματα, τα είδαμε όλα, εντάξει. Και είναι και κάτι ακόμη που μπορεί να κρατάει πίσω και κάποιους ιδιαίτερα από τους νεότερους. Το οποίο είναι θετικό, είναι η συνειδητοποίηση της δυσκολίας. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο πράγμα. Το να αποφασίσεις και να πεις ότι εγώ θα το κάνω. Και εμείς λέμε ναι, εγώ θα το κάνω. Εγώ, εσύ, ο κάθε εργαζόμενος, εργαζόμενη, ο κάθε φτωχός απασχολούμενος, ο κάθε νέος που προέρχεται από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, αυτός πρέπει. Σήμερα δεν υπάρχει ώρα για καθυστέρηση. Να έρθει σε επαφή με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, με την Κομμουνιστική Νεολαία, με τα ταξικά συνδικάτα, στον χώρο δουλειάς σου, στο πανεπιστήμιο, με τις ζωντανές δυνάμεις μέσα στο φοιτητικό κίνημα που παλεύουν για την ανασύγκρουτησή τους. Να έρθει σε επαφή μαζί τους. Να αφήσει την πάντα αυτή τη διστακτικότητα κτλ. Και ας μην έρθει με προκατάληψη. Ας έρθει με ίσους όρους να κουβεντιάσουμε με στόχο τι. Βγαίνοντας και από την κρίση του κορονοϊού, της πανδημίας που ζούμε σήμερα, γιατί όπως περιγράψαμε και όπως φαίνεται τα μέτρα έχουν έρθει για να μείνουν, να πάρουμε κι εμείς όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Να παλέψουμε για τα δικαιώματα στον ύψος των αναγκών του 2020, του 2021, για το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά, με δικαιώματα, στη μόρφωση, στην υγεία και στην πρόνοια, να χτίσουμε πραγματικά αυτό που λέει το ΚΚΕ. Εμείς δεν είμαστε μοναχοφάιδες. Εμείς λέμε εδώ χρειάζεται μια ισχυρή κοινωνική συμμαχία της εργατικής τάξης με τα υπόλοιπα πληττόμενα στρώματα, έτσι ώστε να βάλουμε μπροστά. Να αλλάξει η εξουσία και να αλλάξει η οικονομία. Να φύγουν οι καπιταλιστές, οι μονοπωλιακοί ομίλοι που κάνουν κουμάντο σήμερα και να αναλάβει η εργατική έξι και ο λαός την εξουσία και να χτίσει ένα σύστημα που θα έχει στο επίκεντρο της γέσης ανάγκης. Καλά, αυτό φαίνεται και ακόμα πιο ξεκάθαρα τώρα στο ζήτημα της όλης πανδημίας που φάνηκε ποιος είναι χρήσιμος και ποιος άχρηστος σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, είδαμε το τι χρησιμότητα εν τέλει έχουν οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, όταν όλη η υπόλοιπη οικονομία λειτουργεί. Κλινικάρχες, οι καναλάρχες. Όλοι αυτοί, μπράβο, ναι. Ενώ βλέπεις ότι όλα οι υπόλοιποι εργαζόμενοι βαράνε εκεί το σφυρί, η παραγωγή δεν έχει σταματήσει πουθενά. Όχι απλά βαράνε το σφυρί. Οι άλλοι βάζουν εμπόδια στο να κινείται το ναι, πράγμα. Πραγματικά. Δεν χρειάζονται. Αυτοί είναι οι άχρηστοι. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο. Πώς να πω, ο Μπρέχτ λέει, είναι το απλό που είναι δύσκολο να γίνει. Έτσι είναι. Και ένας άλλος επίσης σημαντικός ποιητής, Λατινοαμερικάνος, ο Ρόκι Ντάλτον, λέει ότι ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος από ένα πολύ σπάνιο μέταλλο. Από αυτόν φτιάχνονται μόνο αλυσίδες υποδούλωσης ή τα όπλα της απελευθέρωσης. Άρα σε κάθε στιγμή πρέπει να επιλέγεις. Και εμείς νομίζουμε ότι σήμερα δεν μπορεί. Δεν θα λαθέψει όποιος αποφασίσει να πάει κόντρα και στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας της Εθνικής Συνένεσης συνολικά και όποιος πάει κόντρα στην παράδοση του συνόλου της ζωής μας, των δικαιωμάτων μας, στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους με κάθε τρόπο και δεν θα λαθέψει όποιος αποφασίσει να κάνει το βήμα, να συνταχθεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, την Κομμουνιστική Νεολαία, με τα δεκάδες κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα σε ολόκληρο τον κόσμο και τις κομμουνιστικές νεολαίες που σήμερα λένε τι αποδεικνύει η κρίση του κορονοϊού. Αποδεικνύει με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, ο καπιταλισμός
δεν μπορεί να λύσει κανένα λέγκο πρόβλημα. Ούτε να εξασφαλίσει τη λαϊκή υγεία, ούτε να εξασφαλίσει μισθούς, ούτε τίποτα. Ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να τον ανατρέψουμε, χρειάζεται να οικοδομήσουμε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κοινωνία, μια άλλη οικονομία. Που στο επίκεντρο θα έχει το πώς θα εξασφαλίζονται οι λαϊκές ανάγκες. Και αυτός είναι ο αγώνας για το σήμερα. Και για το αύριο και για κάθε μέρα. Νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο να το κλείσουμε, γιατί είναι τόσο δύσκολο το θέμα και με τόσο άσχημες εικόνες που είναι δύσκολο να βρούμε μια καλή νότα να κλείσουμε. Ενώ... Παρ' όλα αυτά... Περιέγραψα εγώ κάποια άσχημη εικόνα. Είναι αντικειμενική. Αυτό δεν είναι άσχημη εικόνα, φίλε. Είναι εικόνα από το όμορφο μέλλον. Δηλαδή, βλέποντας το σήμερα το άσχημο, βλέπουμε τις αντιφάσεις του και ξέρουμε ποιο θα είναι το όμορφο το αύριο. Και αυτές οι αιστείες αγώνα παγκοσμίως είναι αυτές που δείχνουν την ελπίδα. Είναι ένας δρόμος που ανοίγει και για το σήμερα και για την επόμενη μέρα που έβαλες, Δευτέρη. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να προσπαθήσω, είναι αυτή η φάση, προσπαθώ να λέω το πρόγραμμα. Έχουμε τη Τετάρτη, είναι η επέτειος από τα 150 χρόνια της γέννησης του Λένιν, οπότε έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό και με τις ταινίες και με συναυλία και ετοιμάζουν και οι σύντροφοι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί πρώτη φορά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι την προηγούμενη φορά, πριν νομίζω δύο podcast, είχαμε κάνει το διαγωνισμό με την έκδοση «Την Αντεπίθεση» και τη συλλογή κειμένου του Λένιν για το Μάρξ και το Μαρξισμό. Της σύγχρονης εποχής. Της σύγχρονης εποχής, σωστά. Έφυγαν πριν τελειώσει το podcast, οπότε στο live stream, οπότε είπαμε να δώσουμε άλλα 5. Όποιος μας στείλει, το είχαμε κάνει σε προηγούμενο podcast, όποιος μας στείλει mail για αυτές τις εκδόσεις, θα πάρουν αυτές τις συλλογές. Τέλος, Το mail, επειδή το ξέχασα να το πει. Πάντα το ξεχνά το mail. Όχι, το mail δεν το ξέχασα. Το άφησα για σένα. Είναι που θα βγει εδώ κάτω, που λέμε κάθε φορά. Πες το. Παπάκι, kne.gr. Σχεδόν, ναι, σωστά. Όσο μιλάει, εσείς γράφετε. Τώρα φεύγουν όλα. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να πω, σαν ανακοίνωση για να προετοιμάζονται. Σε επόμενη εκπομπή θα έχουμε μαζί μας τον σύντροφο τον Μάκη Παπαδόπουλο. Είναι κάτι που το ζήτησαν πολλά mail. Να έρθει εδώ, να συζητήσουμε και περισσότερο για την κρίση που τα αφήσαμε λίγο έξω από την κουβέντα. Επίδες το κάναμε εμείς για να μην επανέλθει. Και εγώ δεν γνωμούνα. Οπότε, ναι, σε επόμενο podcast θα έχουμε μαζί μας τον σύντροφο τον Μάκη Παπαδόπουλο από το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Να στείλουν τις ερωτήσεις τους, να αρχίσουμε μια κουβέντα και πάνω στην κρίση, στην οικονομία και ό,τι άλλο μας στείλουν και στα mail. Αυτά. Θες να πεις για το κανάλι μας τι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να πω, ναι, αυτά τα κιουμπίστηκα. Ναι, ναι. Subscribe, καμπανάκι, like, στείλτε το σε φίλους. Πολύ δυνατός. Βάλτε το σε stories, κάντε το post παντού. Γενικά, παιδιά, εντάξει, αυτό που λέμε δεν το λέμε τώρα, δεν είναι κλισέ. Πραγματικά, από τέτοιες δράσεις που παίρνει πρωτοβουλιακά η ΚΝΕ, μαθαίνετε τι λέει η ΚΝΕ από την ίδια την ΚΝΕ. Δεν είναι μια ατάκα έτσι. Να μπείτε στο site μας. Ο καινούριος οδηγητής βγήκε, δείξτε να μάθω. Εγώ μιλάς. Έκτακτη έκδοση Απριλίου. Τι άλλο. Αυτά φίλε. Τα έργα που είπαμε την προηγούμενη φορά. Μας στείλατε πάρα πολλά. Είναι πολύ ωραία κάποια από αυτά. Όλα βασικά είναι πολύ ωραία. Συνεχίστε να στέλνετε. Αυτό. Ωραία. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Μένουμε δυνατοί. Δυνατοί.